Καταρχάς είμαστε στην καλοκαιρινή Ραστόνη. Είμαστε μια περίοδο που ο τουρισμός έχει πραγματικά μια μεγάλη εξέλιξη. Είναι το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή, να κάνουμε κακό στον τουρισμό μας και να υποτιμήσουμε το τουριστικό μας προϊόν. Ακριβώς γι' αυτό σας ρωτάω. Το έχω να πω εγώ είναι ότι ο σεισμός. Γι' αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι ο κόσμος πρέπει να είναι ήσυχος, να κάνει τα μπανάκια του. Ο σεισμός στην Τουρκία δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το σεισμό που έγινε στη Σάμο. Βέβαια είχε μικρό εστιακό βάθος στη Σάμο και είχαμε δύο μετασεισμούς της τάξης του 3,1. Μπορεί να έχουμε και άλλους, αλλά δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Άρα οι δύο σεισμοί δεν έχουν σχέση μεταξύ τους. Θέλω να πω κάτι άλλο όμως. Mm-hmm. Καμία σχέση. Αλλά να πω κάτι άλλο όμως. Γιατί καλύτερα το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει. Και αυτό που θα πω δεν σημαίνει ότι περιμένω κάτι σε ένα-δύο μήνες ή σε ένα χρόνο. Λέω ότι ο σεισμός της Τουρκίας, αν γίνει, της τάξης του 6. Είναι πολύ δυνατό να γίνει σε μια περιοχή κοντά στην Αθήνα, γιατί έχουν πολλά ρήγματα που μπορούν να δουν τέτοιο σεισμό. Π.χ. Ανατολικός Κορυδιακός, Αρκιονίδες. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, λέω αν συμβεί στο μέλλον, καταλαβαίνετε τι μπορεί να γίνει στην Αθήνα όταν με το 5,1 έχουμε αυτά τα προβλήματα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα, γιατί η αντισεισμική πολιτική της χώρας δυστυχώς μέχρι τώρα έχει μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα. Ερώτηση άλλη. Ο σεισμός αυτός που έγινε σήμερα στην Τουρκία μπορεί να επηρεάσει, παράδειγμα, το ρήγμα της Μαγούλας, το σεισμό που είχαμε πριν από τον Ιούλιο εδώ στη χώρα μας? Σε καμία περίπτωση. Είναι πολύ μεγάλη απόσταση. Και άλλο τεχνικό περιβάλλον, διαφορετικό τεχνικό περιβάλλον. Καμία περίπτωση. Μάλιστα. Κανένας λόγος ανησυχίας.